Αναβλήθηκε για μεθαύριο η δίκη του κάτοικου Παραλίας Πατρών, ο οποίος εντοπίστηκε χθες στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, κοντά στα Ροήτικα, να έχει δέσει στο πίσω μέρος του μηχανάκι του με κοντό σκηνή, ακούστε, μία σκυλίτσα και να την σέρνει στο δρόμο. Τον είδε διερχόμενος οδηγός, ο οποίος του έκλεισε τον δρόμο για να σταματήσει και τελικά κάλεσε την αστυνομία. Πηγαίνοντας κάποιος κύριος με κατεύθυνση προς κάτω Αχαΐα, είδε στην αντίθετη κατεύθυνση έναν πάνω σε ένα μηχανάκι και έσυρνε από πίσω μία σκυλίτσα. Δεμένη με ένα κοντό σκηνή, η σκυλίτσα είχε πνιγόταν στην κυριολεξία και σερνόταν κάτω. Σταμάτησε τέλος πάντων, τον ρώτησε γιατί το κάνει, έτρεξε, τον πρόλαβε. Ρώτησε γιατί το κάνει αυτό, είπε τι σε νοιάζει εσένα και κάλεσε να πει το από την αστυνομία. Ο δράστης συνελήφθη, κρατήθηκε και οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστήριο. Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ ο αδίσταχτος άνδρας έσερνε τη σκυλίτσα, από πίσω έτρεχε κλαίγοντας το κουταβάκι της. Όπως πονάνε οι άνθρωποι, πονάνε και τα ζώα και πολύ περισσότερο. Και ζώα θα έπρεπε να λεγόμαστε εμείς και όχι αυτές οι ψυχούλες οι άδολες που βγάζουμε όλοι μας την κακία και όλα μας τα κόμπλεξ επάνω τους. Η κατάσταση της σκυλίτσας είναι πολύ σοβαρή, καθώς το άτυχο ζώο έχει υποστεί εκδορές σε όλο το σώμα αλλά και προβλήματα στο λαιμό του από το συνεχές τράβηγμα με το κοντό σκηνή.